Λοιπόν, ήρθαμε σε έναν παλιό συνεργάτη, ο οποίος κάνει νέα προσπάθεια. Ναι. Prime Detailing Prime Studio. Τι φέραμε? Εδώ έχουμε φέρει τη Μιτσούμπα, σε εκείνη τη χάλια κατάσταση και δεν την έχω δει. Ελπίζω ότι... Εδώ είμαστε, όλοι είμαστε. Πάμε ξανά γιατί είναι εκεί. Α, να άνοιξε η πόρτα. Σε λάθος στήριο ήρθαμε, παιδιά. Θα είναι Μιτσούμπα τώρα εκεί μέσα. Για πες. Λάθος πόρτα! Αλλά... Μαλάκα! Τι λες τώρα, ρε! Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τι έφτιαξε, φίλε. Τι λες τώρα, ρε! Μαλάκα! Άλλο μάξι, ε! Έλειξε λίγο. Έλειξε λίγο. Εντάξει, έχει χοντρά... Έχει χοντρά θέματα, τα οποία όμως τα ξέραμε, αλλά σε σχέση με το πώς ήταν πριν, δηλαδή το αμάξι τώρα το κυκλοφορώ ένα-δύο μήνες μέχρι να έρθει η ώρα του βαψίματος. Το βράδυ ειδικά, θα γυαλίσω τα φώτα πάνω. Δεν θα φαίνονται οι ατέλειες τόσο. Ναι. Αλλά έχει το χρώμα, αυτό που είπαμε. Ναι, είναι το blue black. Εδώ έσβησαν όσο γινόταν τα τέτοια. Πολύ αμυντρή διαφορά. Ω, πίσω δες πως γυάλισε ο κόλος. Αν δεν είχε αυτή την κρυφουνιά εδώ. Ναι, ναι, ναι. Του την κάναμε κλειδί, ε. Κλειδί. Κλειδί. Και έβαλε ο άνθρωπος τέτοιο για να το σώσει. Εντάξει. Μα να καθρέφτησε. Ναι, ρε. Εντάξει, οι ζημιές είναι ζημιές. Δεν σου ουρανό και ουρανό σε εξελίδι. Και τώρα έχει σκόνη. Ναι. Δεν είναι... Αυτά είναι σκόνη. Αυτά είναι σκόνη, παιδιά. Φίλε, εντάξει. Συγχαρητήρια. Να το χαρίσεις. Να σου πω κάτι. Να το ολοκληρώσω. Καταρχάς μπήκαμε το δεξί. Με το δεξί. Παπ. Το δεξί είσαι ο πρώτος. Ωραία. Α, ναι, το πρώτο αμάξι. Να σου πάρω καλά. Ακόμα καλά, είσαι, βλέπω, φτιάχνεις από τα σήματα εδώ και αυτά. Φωτισμούς πάνω. Ακριβώς. Να μπουν τα οκτάγωνα. Να γίνει δουλειά. Τι θα να πω. Ναι, κάτι θα να πω. Α, δεν ήθελα να σε κουράσω από τη μία. Και να φας το ταλέντο σου. Σε αυτό το χαλασμένο χρώμα. Δεν πειράζει, αυτό είναι η δουλειά μου εμένα. Εντάξει, δουλειά σου είναι, αλλά ξέρεις τώρα να φτιάξεις κάτι. Λίγο αγάπη παραπάνω θέλει. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, δηλαδή ακόμα και κάποιος που να δει που είναι το χρώμα, δεν που είναι καλό, δες. Πλε. Για ένα πατηματάκι δηλαδή, δουλίτσα. Ακόμα και κάποιος που έχει ένα μάξι ταλαιπωρημένο. Εντάξει, ελπίζω να μην τα αφήνετε τόσο ταλαιπωρημένα, αλλά ένα μάξι ταλαιπωρημένο. Κατευθείαν με μια λυφή, ρε φίλε. Ζωντανεύει, ζωντανεύει. Άμα δεις και το καπό. Ναι, το καπό έγινε. Τίποτα. Αυτά είναι σκόνη, παιδιά. Απίστευτο. Ζωντάνευσε το καημένο. Ζωντάνευσε. Και αν είχες χρόνο, είπες ότι μπορούσα να κάνεις ακόμα καλύτερο. Τώρα είναι γυάλισμα 4-5 ώρων. Παιδιά, ήταν ναι, μπαμ μπαμ, μια μέρα είχαμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρε. Να πάνε όλα καλά, θα τα ξαναπούμε εμείς. Εννοείται. Και εννοείται ότι μόλις βαφτούν όλα τα... γιατί έχουμε να βάψουμε μπόλικα τώρα. Μετά θα έρθουν για σένα για την επιδιόρθωση και το φινίρισμα μετά το βάψιμο. Φινίρισμα και κεραμική να κάνω. Και μετά το βάψιμο δεν είναι καλό μια άλλη φύση μετά από τον καιρό που στεγνώνει και σκληραίνει το μπάφι που λένε. Χρειάζεται. Και μια κεραμική για προστασία. Ακριβώς. Μετά από ένα δίμηνο, ωραία. Το ιδανικό να γυαλιστεί και να μπει κεραμική. Τέλεια. Λοιπόν, έλα, παίρνουμε το μωρό. Βούρια έκθεση. Με το καλό. Θα με λέει στον ήλιο να πίστευα και θα με βάλει να κατέβω τώρα να το δω. Και εδώ θα πρέπει να δω. Εκεί μέσα. Ωπα, ωραία φίλε. Μαλάκα, εδώ είναι καινούργια αμάξι μπροστά. Ωπα, δες το μπλε. Βγήκαν όλα έξω. Δες το μπλε. Αμέταλλα, υπέρλες. Δες εδώ, δες. Μπλε. Το βλέπεις πια η κάμερα, μπλε. Ωραίο χρώμα, ε. Είναι σαν το κόκκινο περίπου της Μάζα, το καινούργιο που βγάζει κόκκινο. Αυτό είναι σε μπλε, ας πούμε. Και τι να το κάνω, το ίδιο λες. Το ίδιο. Παναντικά υπέρ. Παιδιά, είχα πει να το κάνω μαύρο, αλλά θα το κάνω το ίδιο για να κρατήσει και την αξία του, γιατί ναι. Το βλέπω. Τώρα που γυάλισε στον ήλιο είναι ζημιά. Είναι σαν μελάνι. Ω, ναι, δες εδώ τα μέταλλα. Πολύ σου μ' αρέσει, κοιτώ το δείχνει μπλε. Ω, εντάξει, άντε γεια. Φίλε, μπράβο σου και με πίεση χρόνου και σε μαγάζι που δεν είναι έτοιμο.
Ακριβώς. Χαίρομαι να έχω τέτοιου συνεργάτε πραγματικά. Και εγώ χαίρομαι. Ευχαριστώ. Είπαμε καλή αρχή, όλα πάνε καλά. Μ' αρέσει ο χώρο που έχει απλωσιά. Μπορεί να κάνουμε και κανένα ντόνατε εδώ μπροστά. Και να το δοκιμάζουμε. Και α πούμε επίση είναι για το γυάλισμα. Δούμε με ένα αεροδυναμικό. Εννοείται. Πόπο, έγινα μάξι, φίλε. Πάω πλήσιμο. Ένα πλήσιματάκι να κάνεις τώρα. Τώρα, καπάκι. Ναι, με νεράκι. Ωραία, με νεράκι. Να φόλη, λάσκη, και το τζάμια θα κάνω. Τα τζάμια οπωσδήποτε. Εντάξει, εντάξει, ωραία. Οκ, okay, φεύγω. Καλό, άντε, πάει. Lead the way. A few moments later. Το χρώμα έχει γίνει. Άντε, γεια. Μεγάλη διαφορά. Χαόδη. Και χωρίς να έχει χρόνο το παιδί, έτσι. Ναι, ναι, τίποτα. Άμα μου το έκανε, λέει πολύ στα λεφτά. Φεύγανε. Αρπακόλα το. Εντάξει, τώρα αυτά δεν μπορεί να τα φτιάξει που λείπει χρώμα εδώ. Εντάξει, αλίμονο, αυτό δεν γίνονται. Αλλά δες το μπλε, δες το μέταλλο, μαλάκι. Δες το μέταλλο. Έδειξε το μέταλλο, ρε. Η πέρλα φαίνεται. Ενώ δεν φαινόταν τίποτα. Απίστευτο, παιδιά. Μπλε πέρλα. Ω, φίλε, βρήκα τι έγινε. Ναι, ναι, έλα, δεις, έλα. Έλα, έλα. Απλά όταν πέφτει το βερνίκι πάνω, αναδεικνύεται το χρώμα. Να το. Βλέπεις, μέσα είναι. Όχι. Εδώ δεν έχει ρε μαλάκα βερνίκι, εδώ είναι το βερνίκι. Μέσα στο χρώμα είναι η πέρλα. Όταν μπαίνει το βερνίκι από κάτω το... Το αναδεικνύει. Δεν το αναδεικνύει, το καλύπτει. Να, δες εδώ. Εδώ έχει βερνίκι. Και φαίνεται ωραίο γυαλισμένο το τέτοιο, και από εδώ φαίνεται μαύρο χωρίς το βερνίκι. Παρόλο που έχει πέρλα μέσα. Βλέπεις πόσο έντονη φαίνεται η πέρλα εδώ, το αναδεικνύει, ναι. Καλά λες, εντάξει, εντάξει. Όπου ο ουρανός είναι. Λοιπόν, ήρθαμε στη βάση για να φορτώσουμε merch εδώ στο Creator Shop. Όπου όλοι δουλεύουν, δεν είναι κανένα στο διάδρομο. Αλλά κάτι με λέει ότι κάπου θα βρούμε το πάνω dent. Και θα πάρω βραχιολάκια, μπρελοκάκια, μπλουζάκια για να έχω να δώσω. Με έπιασε στην καινούργια μου δουλειά. Ένα χέρι με δύο σακούλες. Ωπς. Σε κάναν κρεμάστρα τη φάση. Καλό γερό σε όλοι. Λοιπόν, ωραία, πήραμε τα βραχιολάκια μας, πήραμε τα μπρελοκάκια μας. Επιτέλους σου δώσω δώρο μπλούζα. Επιτέλους. Φίλε, πρέπει να την κερδίσει αυτή την μπλούζα. Δεν την παίρνει έτσι την μπλούζα του καράζ. Πάρε 10 κάμψη εδώ πρέπει... και όλα καλά. Έχει λιώσει το κορμάκι μες στον καράζ. Μετά από ένα χρόνο την παίρνει. Είναι σαν τιμητικό τέτοιο. Είναι μέσα σαρδέλα. Φοράει το χορηγό. Δες εδώ, φοράει το χορηγό. Εντάξει, είναι ωραία πάντως. Χρυσή με μαύρο είναι το καλό το χρώμα. Εγώ πώς και δεν έχω κανένα χρυσό με μαύρο που όλοι με κοροϊδεύετε για τις επιλογές χρωμάτων. Μήπως πρέπει να το σκεφτείς. Σκέψου. Πρέπει να βρούμε ένα σχέδιο. Day 2. Καλημέρα με Χορχέ! Καλημέρα. Πού είναι εκείνες οι εποχές ρε Χορχέ με το Evaporator ρε φίλε στο δρόμο. Είναι εποχές σταθμός. Ξέρεις πόσοι γράφουν στα σχόλια κάτω, είμαι από τους παλιούς, έρχονται σε εκθέσεις και μου λένε πίσω, είμαι από τους παλιούς εποχής ευσύ λέει στο δρόμο έξω από το σπίτι σου με Χορχέ Evaporator. Λοιπόν, για πες γνώμη, τον έχω εδώ και μισή ώρα, τον κάνω βόλτα με αυτό. Αυτοκίνητο αλλού. Το αυτοκίνητο αλλού. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος από το βίντεο, δεν μπορεί. Κάβλα είναι αμάξι, πατάει. Σε όλα. Σε όλα. Θόρυβο, τράβηγμα. Δεν γλιστράει σε αυτό το δρόμο, ρε φίλε. Ναι. Δεν γλιστράει σε αυτού του δρόμου. Επιτάχυνση, αθόρυβο όσο πρέπει, θόρυβο όσο θέλει. Κάνει και το κλαπέζι, το ρυθμίζει. Τραβάει, δεν γλιστράει. Άνετο, άνετο. Δηλαδή η ανάρτηση φίλε. Παρόλο που είναι στο σκληρό, παλεύεται. Και έχουμε και προφίλ τόσο, έτσι. Πάμε μηχάνη να το δουν και αυτοί, γιατί δεν το έχουν δει. Αυτό το όχι, όχι. Γι' αυτό πάμε και τώρα. Surprise. Να βάλουμε και φρέο για να έχουμε και ερκοντήσιο να είμαστε κύριοι. Μη σου πω ότι θα το πάρω για κλειφορά την κόρη μου αυτό. Αρκετά την έχουμε τόσο άνετη καημένη. Αυτό άκουγε. Ναι. Παιδικό σταθμό. Έτσι. Έτσι. Καρκλάκι εδώ πέρα. Ναι. Έτσι. Τραβάει ήδη. Τι άλλο να σας φέρουμε. Κάτι ακούστηκε. Τι. Πήδηξε δόντι. Καλά τα κάνω πλάκα το. Έλα και εσύ, έλα και εσύ. Λοιπόν. Και εσύ και εσύ. Εγώ χωράπησε. Εγώ αυτό το έχω πάρει σχεδόν ολοκαίρι. Αν αργήσει πολύ με τα δόντια, εγώ το βάλω πάνω, ένα μπαρ. Και μετά ψάχνει γρέζια. Τι αυτό, πού σκοτρώνει είναι αυτό. Αυτό έχει χάρτες. Δικό μου είναι αυτό. Το αμάξι, δεν είναι, το αμάξι έχει χάρτες πάνω. Δικό μου. Το αμάξι έχει χάρτες πάνω. Όχι, μην το βάζεις, θα σε χαίρω κι εγώ. Έχει χάρτες πάνω και καύσουν μέχρι ένα μπαρ, το λένε όλοι. Γιατί αυτό δουλεύει μισό μπαρ. Δύο μήνες μετά το ίδιο αμάξι το ανέβασε η μαμά
Ήταν πιο κοντά. Έχει περάσει τεστ από Τρακατέλη. Ναι, Κανάτσιο. Και Κανάτσιο. Ναι. Τέλος. Επίσης, οπότε εντάξει, χαίρομαι, λίγο, το πάνω. Χαίρομαι λίγο γιατί οι εξωτερικοί μάντες είναι ολοκαίρια τα γράμματα. Κατά τη δείτε. Είναι γράμμα. Ναι. Ναι, αλλά εντάξει, με κάνει κάποια χιλιόμετρα θα είχαν λίγο κάνει. Θεωρητικά, ναι. Ναι. Άρα θεωρητικά ελπίζω να το κάνουμε το μέσα. Παρατάθος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει χάρτες, το βάζεις αυτό εδώ το 93 το δικό μου, τον 4, τον 8 που είναι, ήταν 280 άλογα μισό μπαρ, 0,55. Ένα μήνα μετά, χωρίς να πειράξω τίποτα, απλά ανεβάσανε στα 320, 0,8 μπαρ. Δηλαδή πήρε 40 άλογα με 5, 6, 7, 8, με 2, όταν θα πει το κλαπέ γιατί τώρα έχει ησυχία. Και μάλλον 0,25 πας σε 50-60. Δεν κάνει για σένα αυτό, για μένα είναι. Δεν κάνει. Δεν καλό, δεν καλό. Θα το πάρω εγώ. Πολλά κιλά αμάξι, φίλε. Ναι. Καθαρίζουν και σκουριές από κάτω. Α, θέλω φρένα οπωσδήποτε, παιδιά. Δείτε τους δίσκους, παραγγείλετε δίσκους. Θες τι είναι. Όχι ζάχαρε. Φρενάρω και... Ορίστε, άντε. Έτοιμος, φύγε. Βόλτα, φύγε. Και δουλεύει και καλά. Δουλεύει και καλά. Με οπελή στο μάχο. Να το δούμε αν είναι ρυθμιζόν απλά σωστά. Άντε, βάλει χέρι εδώ. Το δικό σου μπορεί να πει. Έχει χειρότερα. Η χειράκλα η δικά του. Έχει χειρότερα, πίστεψε με. Έχουν ξένα καθηλία. Ναι, ένα από τα δύο είναι. Δεν ξέρω τώρα ποιο. Εντάξει, θα λέξω και τα δύο. Θα βγάλει ένα τώρα που βγαίνουν εύκολα το πάω να πάρω δύο από κάτω. Από το... Ο Ιμπάτα φαίνονται φίλοι τα γράμματα να τα δει. Εντάξει, είναι Ιαπωνέζικο τελείω το μπορτσέρα. Και σαν του Γιάρη στην Μπατούρα έχει. Σαν το. Σαν τα πίσω μπορτσέρα από το Μίκα Πατρία. Cruise control. Κρατά, κρατά και εμά και cruise control. Σιγά ρε. Και το βγάλαμε. Ναι. Έχει φορ, εντάξει, αλλά βλέπουμε ρε. Βλέπει ρε. Εύκολο είναι. Βασικά αν βγάλεις αυτά, τα πάνω, όχι τώρα κάποια στιγμή, αυτόνα και αυτά, θα μπορείς να δεις άμα η μάντα σε τι κατάσταση είναι μέσα. Αν βγει ο σωλήνας. Ναι. Ωραία. Αυτό θα βγει το τέτοιο, το cruise control και κάνεις την άκρη. Ακριβώς, το βγάζεις και το πετάνε πίσω. Και βγει η βάση, λοιπόν, τελείωσε. Αυτά εδώ θα φέρω το controller να δω τι έχει χαλάσει, αλλά πολλές φορές λένε ότι κάποιο COVID εδώ πάνω. Οπότε θα... Οπότε θα να δούμε πως κάποιοι κοπεί από πίσω. Από εδώ δεν φαίνεται κάτι. Okay. Μπορεί από κάποιο άλλο να είναι ναι, κομμένο. Ναι. Αλλά θα φέρω και εγώ το κοντρό. Έχω πάρει διαγνωστικό. Το βάλουμε δύο καινούριου εδώ. Φιλολόγησουμε για αυτά τα αμάξι. Αυτά μόνο στο ευσύ τα κάνουμε. Χαρακτούσε ριζόμιλου. Ναι. Ο δεξιά δεν θα πει κατά. Έχει, έχει. Μαλάκα, δεν σκαπάκι. Μήπω θέλει λίγο παραπάνω. Όχι. Γιατί άμα θα βάλουμε χειρούργα τα κάτω. Η δέσμη που είναι, θα σηκωθεί. Η δέσμη που είναι. Μου αναπόσπιση για λίγο το πρωί. Η δέσμη μήπως είναι στο καπάκι, όχι. Από αριστερά είναι και είναι στο μάξι. Εντάξει, βάλω το δεσμό. Α, κακά! Αφού κάνει λίγο ξαναδοκιμάζει. Είναι το φρουτεράκι. Για βάλω λίγο στο μάτι, δοκιμάζει. Όχι, ρε, τρελώσει. 93. Ναι. Όχι, δεν είμαι 93. Είμαι 91-93. Τον 8 είναι και τον 1 το αλλάξαν το facelift νομίζω. Άσε που θα σου έλεγα βάλε το serial number κάπου ή πάρε και μέτρα με ζούρα. Γιατί είναι, έχει ένα 290 κάτι και ένα 300 κάτι. Για το φρένο μιλάω. Α, το φρέο. 93, ναι, 93. Ξέρω εγώ, βασικά δεν είναι το 90, είναι το προηγούμενο. 91-93. Το πλαίσιο το εδώ δεν είναι. Ναι. Και εκεί. Όχι, δεν είναι. Τους χαρακτούς, θα βαλέω. Ερώτηση. Ναι, μέσα. Έκανε vacuum, δοκίμασες. Άντεξε, τώρα δοκιμάσαι. Έπρεπε να του βάλεις στην αρχή τα ML, 8.50 μαλάκα παίρνει. 8.50? Ναι. Είπα κοντά ακυλό θα είπα. Είπα σου. Το Forester παίρνει 600 κάτι νομίζω. 720. Ποιο έπαιρνε πάρα πολύ και δεν του φαινότανε. Ναι, μαλάκα όλοι είναι εκεί. Είχε έρθει μια φορά φίλε, μια νεκροφόρα. Ένα 400. Παιδιά οι Mercedes παίρνουν πολύ και βάζει χαλαρά το... Αν χρειαστείτε κάτι εδώ είμαι λέει. Είναι για να κρατάει δροσερό το εμπόρευμα ρε παιδιά. Είναι για να κατέδωσε ό,τι μπορεί μέχρι πίσω. 400. Φίλε. Ναι, αλλά ο άλλος πάει τελευταία του τέτοια δροσερός δεν θα σα πείσει. Για τον βάφουν κιόλας, αν τον έχει με ζέστη, θα λιώσει. Ναι. Η μπροστά με μπουφάν. Έτσι. Εδώ κάνει τα χακερικά του. Ναι, το θέμα είναι να έχουν διαρροή, βάλω το. Λίγο χρωματάκι να μην πόση ώρα το βάζει, 10 λεπτά, τσεκ. Νομίζω. Κόμμα βγάζει, μαλάκι. Βάζουμε και λίγο πρεμίξ, έτσι. Είναι τα σωληνάκια τώρα να καθαρίσουμε. Γιατί έχεις βάλει τόσο πρεμίξ, ρε μαλάκα. Έβαλα τώρα 30 ευρώ βενζίνη. Ακόμα δεν έχει καθαρίσει το κύκλωμα, δεν συνεργάζει. Έχουμε νέο παπά. Έβαλε λίγο βενζίνη στο λάδι. Έβαλε λίγο βενζίνη στο πρεμίξ του. Και 40 ευρώ λάδι.
Και 40 ευρώ λάδι, λέει. Καλά σε λέει. Προσέξτε λίγο γιατί αφήνει. Θα καθαρίσει σε 3 λεπτά και θα καθαρίσει σωλήνε. Το ρόλο σωλήνε μέσα είναι τίκα στο πρεμίξ. Προσέξτε λίγο να καθαρίσουμε. Μήπω είναι νερά. Όχι. Έχουμε στυλ σιλ μα. Στυλ σιλ είναι για σένα. Παμ. Τι μείνει μαλακά δείξτε. Λοιπόν, εδώ βάζουμε τη μία φρέο. Και την άλλη. Ωραία, φίλε, γυαλισμένα τα τέτοια. Να το χρόνισμα, έχει σημαδάκι. Είχε. Εντάξει, μαλακά. Καλό είναι. Κακό δεν είναι, έχει σκληρή, είναι απλά πολύ. Εντάξει. Και στο δοντίο. Όχι, κακό δεν είναι. Κακό δεν είναι. Εντάξει. Αλλά το δοντίο έχει σκληρή. Δεν είναι. Μαξί, πρέπει να είσαι στο γύρισμα. Α, δεν είναι σημαδευτό, έτσι. Όχι, κάτσε λίγο. Το χρόνισμα βλέπει. Ναι, είναι στο γύρισμα που δεν το έρχεται σωστά. Πρέπει να γυρίσει άλλε κάποιε μοίρε. Είναι πολύ καλή κατάσταση. Ναι, το ξέρω. Είναι πολύ καλή κατάσταση. Ωραία. Καταρχά και οι βίδε φαίνονται. Έχουν κάνει πάντω. Θα μου πει τώρα στα 200.000 δεν έχουν κάνει. Δε τη βίδα, έχει φύγει. Έχουν βγάλει δηλαδή γρανάζι. Mm-hmm. Το γρανάζι είναι ολό γυαλισμένο. Εντάξει, εκεί πέρα δεν έχει κάτι να λερωθεί. Εντάξει, ρε φίλε. Αν δεν είχε ανοίξει ποτέ. Τέλο εντάξει. Εντάξει. Το είδαμε. Καλό δεν είναι. Καλό είναι. Καλά σου πω εγώ το κλείσω. Next. Θα κάνουμε, αλλά μπορώ να το κάνω μια βόλτα. Δεν είμαστε ότι έχει φύγει σαρμπαντίνα από τα δεξιά ή κομμάτια που λείπουν. Δεν είναι χαλή, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει. Εγώ δεν εγκρίνω πάλι. Ανεβάζω πίεση, γεια σας. Εγώ δεν εγκρίνω πάλι το πάτωμα. Εσύ θες να κατεβάσουμε μοτέρ, μαλάκα, σε ξέρω. Σε ξέρω όλη η Ελλάδα. Αυτό είναι να κατεβάσουμε μοτέρ για να δούμε από κάτω. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει η κατάσταση για να πατάς. Ναι, αυτό λέω. Το να κυκλοφορεί, ναι, οκ. Okay. Πατάω και μόνος μου, δεν χρειάζομαι παρέα. Ειδικά σε. Ειδικά σε γκάζει απότομα κατεβάσματα. Μην πηγαίνεις προς ανατολικά προς τον Τρακατέλη. Είναι μια λύση. Και στον Κανάτσιο. Ναι. Γιατί όποτε πας σε παρασέρνουνε. Είναι μια λύση. Δεν θες και εσύ. Ναι, παρασέρνουμε, δεν μπορώ. Εσύ μια σιγά να μου πάρει. Είμαι. Λοιπόν. Δεν είναι και κάτι να κλέψουμε. Βάλε 5,65. Δεν θα πρέπει να πέφτει αυτό. Θα το βάζει. Ανεβαίνει. Ναι, μην εκεί όμως μπήκε αυτό κάτι. Θα το βάλουμε γρήγορα. Όχι. Αν θα το βάλουμε γρήγορα, βάλε τον μπροστά. Μία και ανοίξει το air condition. Θα το τραβήξουμε όλο. Όχι. Και τα δύο το έχει δύο φύσεις εδώ πέρα. Το δεξί εκείνο παίρνει, παιδιά. Αυτό το βεντιλατέρ είναι κατεργημένο, ήταν βγαλμένο. Αυτό είναι το air condition. Αυτό έχει δύο παροχές. Ναι, αυτό είναι το air condition. Αν δεν δείτε το air condition αυτό. Σκάλα, ναι. Θεωρητικά έχει δεύτερη σκάλα ναι. Και air condition χώρια. Ναι, ωραία. Πιθανότητα δεν βλέπει το air condition αυτό και δεν μπαίνει μπρος. Σου λέει θα ζεσταθούμε. Πες. Μπορεί. Πες. Εκείνο παίρνει πάντως. Αυτό δεν πήρε ποτέ. Αυτό κανονικά παίρνει όταν θα ανεβάσει πίεση, όταν θα ανεβάσει δηλαδή θερμοκρασία. Μόλις θα διαβάσει από εκεί πέρα ότι έχει ανεβάσει πίεση, ναι. Σου λέω έχω ανεβάσει και θερμοκρασία. Οπότε η πρωτοστατική. Φέρνει ένα ίσιο κατσαβίδι, Μιχάλη. Να τα σμπρώξω σπίρι. Μέσα. Κάσπερι. Όχι, σφυρί δεν φέρνει. Θα το ενώ. Πρέπει να χτυπάει το βεντιλατέρ για αυτό το λόγο. Ναι, κατάλαβα. Μπορεί να το γυρίσει κοντά να το δει. Ναι, ναι, γυρνάω. Ναι, χτυπάει. Γυρνάει. Είμαστε σε καλό δρόμο. Άμα γυρνάει. Ωραία. Και δύο κουμπωμένες. Μπήκε. Ναι. Βάλε μια μπροστά τώρα να δούμε τι θα κάνει. Σιγά μου φτάσει το πρέσο. Κάνα σενσοράκι πάνω. Μόλι το κάνει αυτό, το κάνω εγώ. Πήρε το δεύτερο. Ένα φέρο δεν πήρε. Μόνο αέρα φυσάει. Είμαι και στα τυφλά τώρα. Ναι, υποτίθεται. Το κυφύρωσε εσύ μόνο σου. Έχει χαλαστό. Ή δεν παίρνει εντολή. Ή δεν παίρνει εντολή από μέσα. Βάλε μου διακοπτάκι. Μπορεί να θέλει διακοπτάκι μέσα ή να θέλει αυτό το ρολεδάκι. Γέμισε. Τώρα είναι όμως το κυφυρώνει που κάνεις. Ναι. Τώρα θα
βγάζει, παγωμένο βγάζει το τρισερό. Ωρε φίλε. Ε, γρουνίσιο. Άρα, να δούμε την εντολή τι γίνεται. Βάλε δεκοπτάκι πρόχειρα τώρα να έχω εντολή. Η εντολή είναι από το κοντρόλ εδώ, από τον εγκέφαλο, ρε φίλε. Μπορεί να φτιάξει το δεκοπτάκι μέσα εκεί, αλλά μπορεί να φτιάξει. Ψηφιακό είναι digital, δεν έχει διακόπτη. Τότε μπορεί να φτιάξει αυτό. Αυτό. Οκ. Okay. Κλασικό ρε καράς. Κλασικό ρε καράς, βγάλε κάτι που δεν χρειαζόμαστε. Ναι, κάποιο δεν χρειαζόμαστε. Τα δίπλα τι είναι. Τα δίπλα τι είναι. Αυτά τι είναι, δες το καμπάκι. Αυτά είναι του ρελέ. Είναι το πολύμετρο, να μετρήσω θέλω. Παιδιά, εδώ και 7 του air condition. Clutch, boom, bah, fuse, fusible, use it. Δεν φέρνει εντολή από μέσα. Ή δεν φέρνει την εντολή από μέσα, για να πλύσει το ρελέ. Ή η προστατική την έχει ακούσει. Αν την βγάλεις, ότι δεν έχει αν την βγάλεις και την γεφυρώσεις, θα δούμε αν είναι αυτή. Θα βάλεις το ρελέ πίσω, θα γεφυρώσεις εκείνα. Αυτό πάντως εδώ που έχεις βγάλει, όχι αυτό το δίπλα, είναι το μεγάλο, αυτό είναι το μικρό βεντιλατέρ του τέτοιου και αυτό είναι το μεγάλο. Όχι, αυτό. Αυτό μπορείς το βγάλεις και το βάλεις στην ίδια, μπορείς το βάλεις εκεί. Δεν στείλει εντονή στο ρελέ. Αν δεν στείλει εντονή στο ρελέ, δεν πρέπει. Ένα update. Παιδιά, μόλις τσούλησα λίγο. Κούμπωσα τώρα και το βεντιλατέρ το δεύτερο. Μόλις τσούλησα λίγο, το αμάξι ανέβασε στροφές. Πήρε μπρος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μήπως για κάποιο λόγο δεν διαβάζει σωστά στροφές και δεν δουλεύει και μόλις ανεβάσω. Γιατί μόλις σας λέω, έκανα λίγο. Παίρνει. Μόλις ανεβάσει στροφές, παίρνει μπρος. Οπότε πιθανόταν να διαβάζει λάθος το τάκο και να σου λέει στους 600 στροφές το κάνω disable. Κάτι τέτοιο παίζει, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Με το που κούμπωσα το βεντιλατέρ σταμάτησε να δουλεύει. Άρα κατεβαίνω και βγάζω το βεντιλατέρ το ρελέ για να δούμε αν θα δουλέψει. Εγώ πιστεύω ότι κάτι κάνει με το βεντιλατέρ και αυτό το είχαν βγάλει κιόλας, αλλά εκτός αυτού πιστεύω ότι κάτι γίνεται και με τις στροφές και θέλει να διαβάσει στροφές αυτό για να δουλέψει. Κάτσε να σταματήσω 2 λεπτά πέρα να βγάλω το βεντιλατέρ και βλέπουμε. Παιδιά, με το που έβαλα το. Έβγαλα πάλι, δεν δουλεύει τώρα. Δεν ξέρω πώς είναι να το σβήσω, το ξαναβάλω. Κάτι γίνεται, θα το βρούμε. Πού θα πάει, κάτι γίνεται. Έχω παραγγείλει ως άλλο όργανο, άλλο κοντρόλερ κάτω και εγκέφαλο. Μήπως και ο εγκέφαλος κάτι έχει. Θα το βρούμε, πού θα πάει.